Μπροστά στην καλύτερα που βλέπετε παίρνει πυροβολόπλο, έτσι. Έπεσε στη θάλασσα σήμερα το πρωί το λιμενικό σκάφο του κεντρικού λιμεναρχείου Καλαμάτα, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία επισκευή του μετά από την εξασφάλιση του απαιτούμενου ποσού τόσο από ιδιωτική χορηγία, όσο και από τη συμβολή του Δήμου Καλαμάτα. Το λιμεναρχείο τη Μεσαινιακή Πρωτεύουσα είχε μείνει χωρί σκάφο και ο Μεσαινιακό κόλπο χωρί αστυνόμευση. Η μηχανή του φουσκωτού σκάφους που υπήρχε στην Καλαμάτα είχε χαλάσει και επειδή δεν υπήρχαν χρήματα για την αντικατάστασή της έστειλαν πριν δύο μήνες υποτίθεται ένα καλύτερο σκάφος 12 μέτρα κλειστού τύπου το οποίο όμως έμπαζε τελικά νερά και έγινε με αποτέλεσμα να καταλήξει στο καρνάγιο της Καλαμάτας μέχρι φυσικά να βρεθεί χορηγός για την επισκευή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σκάφος αυτό της Καλαμάτας βρισκόταν καθυλωμένο τα τελευταία 6 χρόνια στην επισκευαστική βάση του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη και προοριζόταν για λιμεναρχείο του Βόρειου Αιγαίου. Όταν όμως απαιτήθηκε άμεσα ένα καινούριο πλωτό περιπολικό σκάφος για το λιμεναρχείο της πόλης, τα σχέδια αμέσως άλλαξαν καθώς δεν υπήρχαν τα 14.300 ευρώ που χρειάζονταν για την αγορά μιας νέας μηχανής ώστε να μην μείνει ο μεσηνιακός κόλπος χωρίς θαλάσσιε περιπολίες. Έτσι λοιπόν μετά την επισκευή του, από σήμερα το κεντρικό λιμάνι Αρχαίο Καλαμάτας έχει ένα αξιόπιστο σκάφος κατά και επιτήρησης με μεγάλη ταχύτητα πλεύσης.